έφτασα στη Λίλ. Περιμένω τώρα το λεωφορείο για να μπορέσω να πάω στη Γαλλία. Δεν έφτασα στη Λίλ, έφτασα στις Βρυξέλλες. Περιμένω το λεωφορείο για να πάω να βρω τα κορίτσια στη Λίλ. Είναι μια μισή ώρα ακόμα. Οπότε θα τα πούμε πιο μετά. Γενικά οι μέχρι τώρα εντυπώσεις είναι πολύ καλές. Εκτός το ότι αγόρασα μέσα στο αεροπλάνο ένα μπουκαλάκι νερό και είχε 3 ευρώ. Το πρώτο αρνητικό, ελπίζω να μην βρω άλλα τέτοια παρόμοια. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Είμαστε στη Γαλλία, στη Λίλ. Έχουμε έρθει σε ένα πάρκο. Ναι, αυτή εδώ είναι η Χριστίνα. Όσο φαίνεται. Είναι τέλεια εδώ. Πριν παραλίγο να μας γράψουν και στο μετρό. Τώρα μας τραβάω, έχω τραβήξει άλλα τ' άλλο. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία, Χριστινούλη. Έχει εδώ και καντίνα, αλλά δεν τολμάμε να φάμε. Και περιμένουμε άλλες τρεις κοπέλες για να συνεχίσουμε τη βόλτα. Οπότε θα επανέλθω σε λίγο. Επιτέλους ήρθε η ώρα που επέστρεψα στο δωμάτιο. Είναι 11 η ώρα το βράδυ, μόλις πριν από λίγο ήρθαμε. Από ό,τι βλέπετε, έχω ήδη ξεβαφτεί και έχω ψιλοξαπλώσει γιατί πραγματικά χρειαζόμουν ξεκούραση. Να σας πω ότι έχω ξυπνήσει από τις 4 τα ξημερώματα για να ετοιμαστώ να πάω στο αεροδρόμιο. Στη συνέχεια είχα την πτήση μέχρι τις Βρυξέλλες. Από Βρυξέλλες πήρα το Πούλμαν για να έρθω στη Λίλ εδώ στη Γαλλία. Και φυσικά με το που ήρθαμε δεν χάσαμε καθόλου χρόνο και ξεκινήσαμε τις βόλτες στη Λίλ. Πιστεύω ότι περπατάω από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. 11.30 έφτασα, μέχρι τις 11 το βράδυ που έφτασα τώρα περπατάμε. Εκτός από λίγες στιγμές που μπορεί να καθόμαστε κάτι να φάμε ή να πιούμε ένα καφέ. Βέβαια έχω χάρη πάρα πολύ αυτές τις στιγμές γιατί έχω δει πολύ όμορφα τοπία, γνώρισα νέους ανθρώπους, συμφοιτητές της φίλης μου Χριστίνας, πολύ καλά παιδιά. Η πρώτη μέρα ήταν πολύ όμορφη, μου έχει αφήσει πολύ όμορφες εντυπώσεις. Θα δω και τις επόμενες. Δεν έχω τραβήξει πολλά από σήμερα λόγω ότι ήταν η μέρα προσαρμογής, αλλά από τις επόμενες μέρες θα σας δείξω περισσότερα. Σας αφήνω τώρα
Και θα τα πούμε από αύριο. Φιλιά!